MoreWeber στη winmasters.com.cy. Κάνε εγγραφή και πάρε τώρα το δωρεάν στοίχημα. Όλο τον Νοέμβριο επιπλέον 10% απόδοση στα κέρδη. Έκανε λάθος όμως ο Αγκάνοβιτς, κερδίζει, έχει χώρο και για σουτ. Θα το επιχειρήσει ο Γιαρολέμου, καλό! Η μπάλα μόλις έξω. Ζαχαρίου κάνει την κούρσα. Το γύρισμα στον Ντουβεντρού, η πάσα για τον Μπιλάλ, καθυστερεί ο Μπιλάλ το σούτ, ο Βοζίνια σε κόρνερ, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Προσπάθησε ο Γερολέμου, κέρδισε ο Οικονομίδης, το τάκλινγκ από τον Γερολέμου θα πάρει μπάλα ο νεαρός, ψάχνοντας τον Μινά Αντωνίου, καλή πάσα στην περιοχή ο Μινάς Αντωνίου, το γύρισμα, Αβραάμ το σούτ, με τα πόδια ο Μπάιζα θα απομακρύνει σε πλάγιο. Ο Οικονομίδης που γυρίζει στον Μπάιζα, λάθος, απομάκρυνση, Γερολέμου πάει να κρεμάσει, μπάλα έξω. Σαμπίνια θα απομακρύνει, Οικονομίδης έχει ανοίξει τώρα το παιχνίδι. Οικονομίδης για τον Αγιτέ, περιμένει ο Ζαχαρίου, θα πάρει μπάλα ο Ζαχαρίου. Στο ύψος της περιοχής, Αγιτέ το πλασέ, ο Νίλς Τεσέιρα σε κόρνερ. Να και η άμεση απάντηση από τον Ολυμπιακό. Αγκάνοβιτς, καλή σέντρα, ο Μπάιζα δύσκολα, απομακρύνει Αβραάμ Γουίλερ, στην κλειστή γωνία έπεσε ο Μπάιζα και μπλόκαρε. Κέρδισαν και πάλι τη ΣΑΕΛ με Μινά Αντωνίου να σηκώνει την μπάλα ψάχνοντας τον Μαρκόφσκι, την μπάλα που περνάει, ο Ψάλτης έκανε λάθος κοντρόλ, ευκαιρία για την ΑΕΛ, το πλασέ, ο Μπάιζα σε κόρνερ, περίμεναν δύο παίκτες της ΑΕΛ για να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ κοιτάξτε τη φάση που γίνεται. Ο Μαρκόφσκι προτιμά να τελειώσει μόνος του τη φάση, ενώ περίμενε και ο Χουράδο. MoreWeber στη winmasters.com.cy. Κάνε εγγραφή και πάρε τώρα το δωρεάν στοίχημα. Όλο τον Νοέμβριο επιπλέον 10% απόδοση στα κέρδη.